Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε για την προβλάστηση. Είναι ένας καλός τρόπος η προβλάστηση, ιδίως για σπόρους που δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουν καλή φυτρωτική ικανότητα, να ελέγξουμε τη φυτρωτική τους ικανότητα και με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσουμε χρόνο, που είναι κάτι πολύ σημαντικό στην περίοδο της καλλιέργειας. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα πλαστικό κουπάκι ή σακούλα, αυτές που κλείνουν από πάνω που βάζουμε τρόφιμα. Θέλουμε ένα κομμάτι χαρτί, κουζίνες, τους σπόρους και μετά ακόμα ένα κομμάτι. Λοιπόν, η διαδικασία είναι ότι εδώ βλέπετε τώρα έχουμε βάλει κάτω ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας, έχουμε στρώσει τους σπόρους, επάνω βάλαμε ένα ακόμα κομμάτι χαρτί κουζίνας και αυτό όλο το έχουμε μέσα στη θερμοκρασία δωματίου. Μέσα σε μια εβδομάδα οι σπόροι μας θα φυτρώσουν. Και εδώ βλέπετε τώρα ποιοι σπόροι έχουν φυτρώσει και ποιοι δεν έχουν φυτρώσει. Τους σπόρους που έχουν φυτρώσει θα τους βάλουμε σε φυτοδοχεία όπου έχουμε βρέξει όμως το χώμα ή μπορούμε και κατευθείαν στο έδαφος να τους βάλουμε αν είναι κατάλληλη εποχή. Και τους σπόρους που δεν έχουν φυτρώσει απλά θα τους πετάξουμε. Και με αυτόν τον τρόπο είμαστε σίγουροι ότι τα φυτά μας θα αναπτυχθούν, ότι είναι ζωντανά και έτσι θα είμαστε σίγουροι πόσα φυτά θα βάλουμε και πόσες θέσεις θα έχουμε στον κήπο μας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να τη γράψετε στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Γεια χαρά.